Όντως υπάρχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό στη χώρα μας της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Θυμίζω ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι το ΑΕΠ, αν κάνει κανείς την αναπροσαρμογή των φόρων και των επιδοτήσεων. Και πέρα από αυτά τα 50 δισεκατομμύρια της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, πολύ σημαντικό είναι οι 520.000 νέες θέσεις εργασίας. Καθαρές νέες θέσεις εργασίας. Και σημειώστε ότι το δυναμικό αυτό της ανάπτυξης προέρχεται από τους 5 κλάδους που κοιτάξαμε, τους μεγάλους, και τους 8 μικρότερους, αυτούς που λέμε αναδυόμενους αστέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη και το δυναμικό της χώρας μπορεί να είναι μεγαλύτερη σημαντικά από αυτό το 49 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, το οποίο θα περιγράψουμε αργότερα. Για να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε όλο το δυναμικό της ελληνικής οικονομίας, κοιτάξαμε όλους τους κλάδους και όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Κοιτάξαμε όμως κυρίως τους κλάδους που ονομάζουμε κλάδους παραγωγής, αυτούς που βλέπετε πάνω αριστερά. Κλάδους οι οποίοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και αυτοτελές οικονομικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες μέσα στους ίδιους τους κλάδους. Καθώς επίσης οι κλάδοι αυτοί, με τη δραστηριότητά τους, δημιουργούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε άλλους. Από αυτούς τους μεγάλους 5 κλάδους, από αυτούς τους κλάδους παραγωγής, αρχιστικά παίρνουμε τα 125 δισεκατομμύρια της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας από τα 205 που έχει συνολικά η χώρα. Αυτό σημαίνει ότι εάν πάρει κανείς τους 5 μεγαλύτερους, δηλαδή το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την ενέργεια και την αγροτική παραγωγή, καλύπτει επί της ουσίας ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Συγκεκριμένα καλύπτουμε το 42% του συνόλου του output της οικονομίας. Επίσης, καλύπτουμε το 55% της απασχόλησης. Εκτός όμως από αυτούς τους 5 κλάδους, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, έχει σημασία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς, αλλά παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα και μια νέα ελπίδα για καινούργια πράγματα που μπορούν να μας δώσουν όθηση, που θα έχουν και οικονομικό και συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, κοιτάξαμε συγκεκριμένους υποκλάδους ή αναδυόμενες περιοχές οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες, αν και σήμερα μπορεί να είναι μικρές, μπορεί στο μέλλον να κάνουν σημαντική συνεισφορά στο προϊόν της χώρας μας. Από ένα σύνολο 20 και ευκαιριών που στην αρχή αναλύθησαν, τελικά 8 ήταν αυτοί οι αναδυόμενοι κλάδοι οι οποίοι μπόρεσαν να βρεθούν ότι έχουν κάποια ευκαιρία. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παραγωγή των γενώσιμων φαρμάκων. Η σειρά, όπως τα βλέπετε εδώ, και η σειρά είναι όπως εντάσσονται στους κλάδους αριστερά, είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων, η διαχείριση αποβλήτων, η δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προγράμματα κλασικών σπουδών με ειδίκευση τα μεταπτυχιακά προγράμματα, η παραγωγή των γενώσιμων φαρμάκων, ο ιατρικός τουρισμός και τέλος η φροντίδα για την τρίτη ηλικία και για τους χρόνους ασθενείς. 5 μεγάλους κλάδους και 8 αναδυόμενους. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, το είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας περιορίζεται σε αυτούς. Αυτούς διαλέξαμε με το σκεπτικό των 5 μεγαλύτερων κλάδων παραγωγής και αυτοί προέκυψαν σαν αναδυόμενοι αστέρες από την ανάλυση. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες δεν καλύπτονται πλήρως από τη μελέτη Ελλάς 10 χρόνια μπροστά. Πιστεύουμε πολύ έντονα ότι η Ελλάδα έχει έντονο και δυνατό αναπτυξιακό δυναμικό. Με βάση τη βαθιά ανάλυση που κάναμε τόσο στους κλάδους όσο και στο σύνολο της οικονομίας, πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια την επόμενη πενταετία και κατά 49 με 50 δισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Και εδώ βλέπετε πώς κατανέμεται αυτή η προσπάθεια. Βλέπετε ότι αθρηστικά οι 5 αυτοί μεγάλοι κλάδοι, δηλαδή ο τουρισμός, η ενέργεια, η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και το λιανικό εμπόριο, μαζί με τους αναδυόμενους αστέρες, σήμερα στην ελληνική οικονομία έχουν 83 δισεκατομμύρια αξία. Και αυτή η αξία μπορεί να αυξηθεί πάνω από 130 δισεκατομμύρια. Και αυτό θα προκύψει με την άμεση ή την έμεση συνεισφορά αυτών των κλάδων στην οικονομία. Όσο αφορά τις σχετικές συμμετοχές από τους διαφορετικούς κλάδους σε αυτό το σύνολο της ανάπτυξης, βλέπουμε ότι ο τουρισμός καταλαμβάνει τα 18 δισεκατομμύρια, που είναι περίπου το 35 με 37% του συνόλου.
ανεβάζοντας τη συνεισφορά του από 27 που είναι σήμερα, έμεση και άμεση συνεισφορά της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του, στα 45 δισεκατομμύρια το 2011. Αντίστοιχα, έχουμε σημαντικές συνεισφορές από την ενέργεια κατά 9 δισεκατομμύρια, από την μεταποίηση και τη βιομηχανία στον κλάδο δικά των τροφίμων κατά 6, από την αγροτική παραγωγή κατά 5, καθώς επίσης και από το λιανεμπόριο κατά 4. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι όμως ότι ακόμα και οι κλάδοι που ονομάζουμε εμείς αναδυόμενους αστέρες, που σήμερα έχουν μόνο 2 δισεκατομμύρια καθάριστη προστιθέμενη αξία, υπάρχει η δυνατότητα να ανέβει αυτό κατά 7 και να φτάσουν τα 9. Και επίσης να προσφέρουν 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Από πλευράς θέσεων εργασίας έχουμε 220.000 θέσεις εργασίας από τον τουρισμό, 140.000 θέσεις εργασίας από την αγροτική παραγωγή, 120 από τη βιομηχανία τροφίμων και 70, όπως είπα, από τους αναδυόμενους αστέρες. Για να βάλουμε τώρα αυτό το αναπτυξιακό δυναμικό μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης, θα πρέπει να πούμε ότι αν, όπως και είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως, θεωρήσουμε ότι η χώρα μας θα αναπτυσσόταν κατά 1,5%, αν δεν γινόταν κάτι το ιδιαίτερο, επί της ουσίας αυτή η αναπτυξιακή δυναμική σημαίνει ότι διπλασιάζουμε αυτό το ρυθμό ανάπτυξης από 1,5% σε 3%. Καθώς επίσης σημαίνει ότι έχουμε μία βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 20%. Εκτός από αυτό όμως, εκτός δηλαδή από την αύξηση παραγωγικότητας κατά 20% και το διπλασιασμό της ανόδου του ΑΕΠ σε μέσο ετήσιο ρυθμό από 1,5 σε 3, υπάρχουν δύο άλλα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι λόγω της ενδυμικής εξωστρέφειας των συγκεκριμένων κλάδων, αλλά και όλου του νέου χαρακτήρα του συνολικού μοντέλου εθνικής ανάπτυξης, υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Με βάση την ανάλυση που κάναμε από κάτω προς τα πάνω, επιμένω, οι αναλύσεις που βλέπετε είναι νούμερα τα οποία προέρχονται από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε ένα συνολικό όφελος στο εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ. 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ουσιαστικά είναι αρκετό για να καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό το σημερινό έλλειμμα. Επίσης, υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του κράτους κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, όταν σκεφτόμαστε το μέλλον και πριν μπούμε στα προβλήματα και αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, ας αισθανθούμε καλά ότι η χώρα, αν αναλυθεί στη βάση της, έχει μεγάλο παραγωγικό δυναμικό. Παραγωγικό δυναμικό που μπορεί να διπλασιάσει την ανάπτυξή της, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να καλύψει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο το εμπορικό έλλειμμα όσο και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το δεύτερο μήνυμα που έχει σημασία να μοιραστούμε είναι το ότι για να μπορέσει να καρποθεί η ελληνική οικονομία αυτό ακριβώς το αναπτυξιακό δυναμικό, είναι αναγκαία προϋπόθεση βέβαια να αλλάξει το στρεβλό οικονομικό μοντέλο που μας ανάγκασε να φτάσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και να μπορέσουμε να παρεβγάλουμε τα διάφορα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για την ανάπτυξη και για την παραγωγικότητα. Όλοι γνωρίζουμε πλέον και έχει συζητηθεί πολύ ότι η Ελλάδα ευδοκίμησε από ένα αναπτυξιακό μοντέλο που τα τελευταία χρόνια στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση. Αυτό δεν είναι νέο για σας. Δεν είναι νέο για κανέναν. Αυτό όμως που ενδεχομένως δεν είναι τόσο προφανές είναι το μέγεθος της στήριξης που είχε η ελληνική ανάπτυξη στην υπερκατανάλωση. Όπως μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια, το 97% του ακαθάριστου, της συνολικής αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μεταξύ το 2000 και το 2008, το 97% στην Ελλάδα οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο σε ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση. Το 97%. Στην υπόλοιπη Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι από 10 μέχρι και 20, 25, 26 μονάδες ποσοστιαίες χαμηλότερα. Αντίστοιχα όμως, υπήρχε μια σημαντική υστέρηση στον τομέα των επενδύσεων, όπου η Ελλάδα επένδυε ουσιαστικά το 15% του συνολικού αναπτυξιακού αποτελεσμάτος κατά την περίοδο αυτή, ενώ στις άλλες χώρες τα νούμερα ήταν από 20 μέχρι 25, ακόμα βλέπετε και η Νότιος Ευρώπη σε τι νούμερα υπάρχει. Και τέλος, υπήρχε η σαφέστατη αρνητική επίδραση του ισοζυγίου εισαγών-εξαγωγών, όπου ουσιαστικά έτρωγε όλο και περισσότερο στο διάστημα αυτό το 12% του εγχώριου προϊόντος στην Ελλάδα. Άρα το 97% της αύξησης που είχαμε από το 2000 στο 2008 ήταν κατανάλωση, οι επενδύσεις πολύ μικρότερες και ουσιαστικά το υπόλοιπο το έτρωγε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Πίσω όμως από αυτό το υπερκαταναλωτικό μοντέλο, το οποίο είναι μια ανάλυση σε αρκετά υψηλό επίπεδο, εάν πάμε ένα επίπεδο πιο κάτω,
κρύβεται ένα σημαντικό έλλειμμα παραγωγικότητας και μια παραδοσιακή υστέρηση σε όρους ποσοστού συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Αν κάνουμε ανάλυση και σπάσουμε το κατακεφαλήνα ΕΠ στα κομμάτια του, θα δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σε όρους παραγωγικότητας η Ελλάς βρίσκεται 39% χαμηλότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 29% χαμηλότερα από την Ευρώπη και 17% χαμηλότερο από την Νότια Ευρώπη. Αν δεν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εμείς αυξάναμε την παραγωγικότητά μας κατά 2,4% ενώ η μέση Ευρώπη την αύξανε κατά 1,5%, θα δείτε ότι μολονότι τρέχαμε γρηγορότερα, εξακολουθούμε και έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης του 30%. Επίσης, παραδοσιακά, το ποσοστό συμμετοχής στην εργασία στον ελληνικό πληθυσμό υστερεί. Αυτό σημαίνει το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται και δεν εργάζονται γιατί είναι άνεργοι. Αν πάρει κανείς τα δύο αυτά μεγέθη και τα διαιρέσει με το συνολικό πληθυσμό που μπορεί να εργαστεί, θα δει ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά όπως θα δούμε αργότερα, είναι διαφορετικής φύσεως πρόβλημα από την παραγωγικότητα. Και επίσης, μια παρατήρηση εδώ είναι το ότι το νούμερο αυτό, εάν υποθέσει κανείς ότι υπολογίσει την αδήλωτη εργασία, είναι ένα νούμερο όχι τόσο χαμηλό, αλλά υψηλότερο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και των νέων. Το έλλειμμα της παραγωγικότητας, που είναι και το πιο σημαντικό και πρωτογενές, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή καλείται να επιλύσει αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο επικαλούμεθα. Και με αυτή την έννοια, αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο που προσπαθούμε να λύσουμε. Και είναι αυτό, η παραγωγικότητα και το έλλειμμά της, που αποτελεί τη μερίδα του λέοντος, που παίρνει τη μερίδα του λέοντας στην εξήγηση του ποια είναι η διαφορά μας στο συνολικό πλούτο μας κατά κεφάλι, δηλαδή στο ΑΕΠ ανακεφαλήν. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της διαφοράς εξηγείται από αυτό το έλλειμμα της παραγωγικότητας. Μάλιστα, το έλλειμμα παραγωγικότητας, μια συζήτηση που υπάρχει, είναι, ξέρετε, έχει να κάνει με τη δομή της οικονομίας. Το είδαμε, το αναλύσαμε και είδαμε το έλλειμμα παραγωγικότητας, μάλιστα, δεν οφείλεται στη σύνθεση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σχέση με τους κλάδους. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε κάποιους κλάδους οι οποίοι έχουν συγκριτικά μικρότερη συνεισφορά που είναι πιο παραγωγική ή λιγότερο από εμάς αυτούς άλλους. Η αλήθεια είναι το ότι μόνο το 15%. Μόνο το 15% της διαφοράς της παραγωγικότητας μεταξύ ημών και των άλλων εξηγείται από τη σύνθεση των κλάδων. Το υπόλοιπο 85% έχει να κάνει με γηγενή ελλείμματα παραγωγικότητας σε κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες ανάλυσης για το παρελθόν και διαλέξαμε λόγω του περιορισμένου του χρόνου να δείξουμε μόνο αυτό, αλλά το επόμενο βήμα είναι να ρωτηθεί κανείς, ωραία, αν αυτά είναι συμπτώματα, ποια είναι τα προβλήματα. Και τα προβλήματα έχουμε προσπαθήσει να τα οργανώσουμε σε μία ολοκληρωμένη εικόνα που περιλαμβάνει βασικά τα εξής εμπόδια. Πρώτον, ο πρώτος τομέας έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι επενδύσεις αλλά και γενικότερα η μεγάλη κλίμακα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν ενθαρρύνεται. Σε αυτό το τομέα η μελέτη αναδεικνύει 5 συγκεκριμένα ευρήματα και τα οποία καλείται αργότερα με τις προτάσεις της να καλύψει. Πρώτον είναι ο μεγάλος κατακαιρματισμός και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, αυτό καθε αυτό, για λόγους που θα το εξετάσουμε αργότερα. Δεύτερον είναι ο μεγάλος βαθμός ρύθμισης των προϊόντων, των αγορών και των υπηρεσιών. Τρίτον είναι τα εμπόδια συγκεκριμένης γραφειοκρατίας που έχουν να κάνουν με τους χωροταξικούς, πολεοδομικούς και γενικότερα με τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Το τέταρτο έχει να κάνει με την έλλειψη ενός συνεκτικού πλαισίου σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρήσεις γης για επιχειρηματικούς λόγους, είτε αυτό είναι εμπορικός, είτε αυτό είναι βιομηχανικός. Και βέβαια το τελευταίο είναι ότι έχουμε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο και πολύπλοκο φορολογικό καθεστώς. Θα πείτε, Γιώργο, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Υπάρχει όμως, αν μου επιτρέπετε, μία αξία σε αυτό. Ότι η συζήτηση πλέον είναι πάνω σε μία συγκεκριμένη ατζέντα όπου τα προβλήματα τα οποία μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε είναι πολύ συγκεκριμένα και ποσοτικοποιημένα. Όσο δε πιο ποσοτικοποιημένα είναι, τόσο περισσότερο μας επιτρέπει να δούμε τις λύσεις αυτές που ενδεχομένως θα μας δώσουν την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουμε. Η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων έχει να κάνει με το πόσο μεγάλος και πόσο αποδοτικός είναι ο δημόσιος τομέας. Ένα δαπανηρό δημόσιο τομέα, ο οποίος κοστίζει πολλά και παράγει λίγα, ή τουλάχιστον υποδεέστερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που κάνουν άλλες χώρες.
Έχει χαμηλή αποδοτικότητα και τεράστιο κατακαιρματισμό στις αρμοδιότητές του και γενικά υπάρχει μια περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης της απόδοσής του, καθώς επίσης και της καθαρότητας των αποτελεσμάτων της απόδοσης αυτής. Και τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μολονότι όλοι γνωρίζουμε ότι θα μας έκανε πολύ καλό να μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπους από το ιδιωτικό τομέα της Ελλάδος ή του εξωτερικού να έχουν κάποια τεχνικά, τεχνοκρατικά ή διοικητικά πόστα για συγκεκριμένα διαστήματα στο δημόσιο τομέα για να βοηθήσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων, δεν έχει η χώρα μας βρει τρόπο να το καταφέρει. Και αργότερα θα μιλήσουμε για κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον ανθρώπινο δυναμικό μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε τη χαμηλότερη διείσδυση μερικής απασχόλησης στην Ευρώπη. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο μέσο όρο του πόσο κάποιος κάθεται στη θέση του. Και έχουμε και το χαμηλότερο μέσο όρο στην Ευρώπη στο πόσο κινείται το εργατικό μας δυναμικό. Να σας δώσω να καταλάβετε, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα είναι στο 14%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνάει το 26-27%. Και κινητικότητα σημαίνει πόσο εύκολα μπορώ να αλλάξω δουλειά στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργώ. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην ακαδημία και στα πανεπιστήμια. Τέλος επίσης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το χαμηλό ποσοστό γυναικών και νέων στην αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα κάποιων από αυτών των στρεβλώσεων. Καθώς επίσης της έλλειψης ενός συστηματικού τρόπου υποστήριξης, καθώς επίσης και κινητροδότησης της εργασίας τους, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των εργαζόμενων μητέρων, όπου δεν υπάρχει απολύτως καμία υποστήριξη για να μπορέσουν να εργαστούν και να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Το τέταρτο έχει να κάνει με το πόσο πολύπλοκο και πόσο δεν μας βοηθάει πολλές φορές το νομικό και το δικαστικό μας σύστημα. Εδώ έχουμε δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με την υπερπληθώρα των νόμων που ενίοτε είναι αντικρουόμενοι ή έχουν πολύ δυσκολία, μεγάλη δυσκολία να τους επεξηγήσεις. Και επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκδίκαση επιχειρηματικών και επενδυτικών υποθέσεων, όπως παραδείγματος χάρη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει μετά πολύ μεγάλη και σημαντική επίδραση. Θυμίζω ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουμε κάθε χρόνο περίπου από 6 με 7.000 καινούργιες υποθέσεις, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει 3. Άρα δεν είναι μεγάλο το ερώτημα για ποιο λόγο ο μέσος όρος έχει ανέβει τόσο πολύ στο θέμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, η πέμπτη κατηγορία έχει να κάνει με την παραοικονομία και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε. Εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα. Υπάρχουν πολλά, αλλά προσπαθήσαμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε στα δύο πιο σημαντικά. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την φοροδιαφυγή και θα μιλήσουμε αργότερα στις συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε παραδείγματα άλλων χωρών και να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Αλλά παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές περιοχές οικονομικής δραστηριότητας, τις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά για κάποιο λόγο δεν τις αγγίζουμε. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν μπορούμε και να αγγίξουμε επιτέλους το θέμα των παράνομων εισαγωγών σε διάφορα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Τέλος, αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που σίγουρα είναι δυσκολότερο από τα προηγούμενα, τις αδήλωτες εργασίες. Πρέπει όμως, στα πλαίσια της προσπάθειάς μας, να δημιουργήσουμε ένα υγιές πλαίσιο ανταγωνισμού στην αγορά μας, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα παραοικονομίας παράλληλα με τις προσπάθειες που θα κάνουμε για τη φοροδιαφυγή. Η Ελλάδα έχει ένα δαπανηρό δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως έχει το δημόσιο τομέα με τη χαμηλότερη ποιότητα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ευρημάτων είναι που υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη, αφενός το μέγεθος και η επιρροή του δημόσιου τομέα να περιοριστεί και αφετέρου να εξυγχρονιστεί.